ξεκίνησαν ενωμένοι και κατέληξαν διαιρεμένοι. Ενώ οι κάτοικοι του Λασιθίου πήγαν σύσσωμοι στα γραφεία της ΔΥΠΕ, οι δήμαρχοι ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους. Γεγονός που προβλημάτισε τους διαδηλωτές, ενώ ταυτόχρονα η δήλωση του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο οποίος μίλησε για κομματικά ελαττήρια πίσω από τις κινήσεις αυτές, έριξε λάδι στη φωτιά. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση που έχει, κατά την άποψή μου, δημιουργήσει μια πολιτική πλευρά, μια πολιτική εκπροσώπηση που κάπου σε ένα άλλο χώρο από εδώ, ενώ τους καλέσαμε να έρθουν εδώ και οι υπόλοιποι να συνδιαλλαγούμε και να συνδιεκδικήσουμε, εκείνοι πήγαν στη ΔΥΠΕ διότι νομίζουν ότι μόνο το πρόβλημα αυτό υφίσταται και αγνοούν τα υπόλοιπα προβλήματα που είναι πάρα πολλά από εκείνα που μετέθεσαν από τους δύο δημάρχους. Έτσι λοιπόν, καταδικάζω αυτή, εφθαρσώς το λέω, αυτή την ενέργεια των υπολείπων κομματικών ελαττηρίων, από ό,τι υπολογίζω, θέση. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, που βρισκόταν στην κατάληψη των γραφείων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στο άκουσμα της δήλωσης μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, απάντησε με εξίσου αιχμηρό τρόπο. Προφανώς είναι κακά πληροφορημένος. Θεωρώ ότι όλοι πορευθήκαμε. Ουδής υπολόγισε πού ανήκει ο καθένας ή τι κάνει ο καθένας. Όλοι είμαστε θύματα συγκεκριμένων πολιτικών. Έχω τη γνώμη ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, σε αυτή τη φάση σήμερα, που το Λασίθι ενωμένο πορεύτηκε, διαδήλωσε, διεκδίκησε, να υπονομεύει τον ενωτικό αγώνα. Η αγανάκτηση του κόσμου ήταν εμφανής για την επιλογή των δημάρχων Ιεράπετρας και Σιτίας να επισκεφθούν τον Γιώργο Δικτάκη και όχι να βρεθούν στο πλευρό τους ενώπιον του Αντώνη Γρηγοράκη. Είμαι βέβαιος ότι και όλος ο λαστιώτικος λαός θα καταδικάσει, διότι πραγματικά ένα κίνημα για να έχει επιτυχία πρέπει να είναι ενωμένο. Σας πληροφορώ ότι ο ενωτικός αγώνας αυτός είναι υπεράνω όλων, αυτό μας ενώνει και λυπούμε που γίνονται τέτοιες δηλώσεις από θεσμικούς παράγοντες. Ο κ. Τσιχτάκης έδειξε κατανόηση στα προβλήματα που έχουμε και δεσμεύτηκε ότι με έμφαση θα τα μεταφέρει στους υπουργούς και στην κυβέρνηση, η οποία είναι και αρμόδια και υπεύθυνη να λύσει τα προβλήματα αυτά. Με βάση και την ενημέρωση την οποία είχαμε και με βάση και τα ραντεβού τα οποία είχαν κλειστεί, ήρθαμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση για να δηλώσουμε με έμφαση αυτά τα προβλήματα και να ζητήσουμε τη συμπαράσταση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στην κατεύθυνση πίεσης στην πολιτική ηγεσία, μια που όλα αυτά τα θέματα είναι καθαρά πολιτικά. Αν κάποιοι αποφάσισαν εγκρυπτό και παραβίστο να διασπάσουν αυτή τη μεγάλη ενότητα με προσωπική ευθύνη δικιά τους, ας αλογοδοτήσουν. Μάλιστα, η άρνηση των Δημάρχων Σιτίας και Ιεράπετρας αλλά και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις επανειλημμένες εκκλήσεις των κατοίκων, του Δημάρχου Αγίου Νικολάου και του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας να βρεθούν σε κοινή σύσκεψη προκάλεσαν την οργή τους. Δυστυχώς τους αναζητούσαμε, ήρθαμε σε επαφή αρκετές στιγμές μαζί τους, τους ζητήσαμε να έρθουν εδώ που είναι η καρδιά του κόσμου. Οι ηγέτες, οι κεφαλές των Δήμων πρέπει να είναι όπου είναι ο λαός. Εκεί που αποφασίζει ο λαός, εκεί έπρεπε να είναι. Τώρα, αν ήθελε ο κύριος Δικτάκης να στήσει ένα επικοινωνιακό τραπέζι που θα πούνε τα ίδια και τα ίδια και θα πούνε τα κουβεντιάσαμε και περιμένουμε αποφάσεις από τον Υπουργό, δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε τη φιέστα μας, να χαλάσουμε τη βενζίνη μας, το μεροκάματό μας και να φύγουμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.